que tiene que ir. Me tiene que ir a Mesos. Me tiene que ir a Mesos. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχηθώ και το λέω με ειλικρίνεια και στους 35 που παραπέμπονται στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο να βρουν το δίκαιο τους, όπως επίσης πρόσφατα και στη Γενική Γραμματέα Εσόδων να βρει και αυτή το δίκαιο της, σε κάποιους εμπόρους όπλων που ήδη έχουν προφυλακιστεί να βρουν το δίκαιο τους. Και θα μπορούσα να αναφέρω άπειρα παραδείγματα που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει πια σε αυτή τη χώρα και η ελληνική δικαιοσύνη κινείται. Πήρα το λόγο, δεν είχα σκοπό να δευτερολογήσω, γιατί δυστυχώς η λέξη αυτοκριτική απουσιάζει από αυτό το χώρο για πάρα πολλούς που κυβέρνησαν πάνω από 30 χρόνια. Ακούω μεγάλη προσοχή και σεβασμό κάποιες ενστάσεις. Καταρχήν θέλω να χαιρετήσω θετικά ότι αυτή η κυβέρνηση ακούει. Ήμουν ένας από αυτούς που πράγματι ήθελα μια τροποποίηση στο άρθρο 13. Έγινε. Ήθελα μια τροποποίηση στο άρθρο 21. Έγινε. Και άλλες 3-4 τροποποιήσεις που σημαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι μονολιθική. Ακούει. Εκεί όμως που θέλω να εστιάσω, συνάδελφοι, γιατί μου κάνει φοβερή εντύπωση, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για τη λίστα Λαγκάρτ και άλλες λίστες που δεν θα συζητιώσανε, γιατί περνάει το δίμηνο, το τρίμηνο και τελειώνει η ιστορία. Δεν ξέρω αν θα πιστείτε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη. Είναι αποφασισμένη. Και είναι αποφασισμένη γιατί πιστεύω ότι η διαπλοκή και η διαφθορά δεν βοηθάνε καμία ανάπτυξη. Κανείς δεν πρόκειται να έρθει να επενδύσει σε μια χώρα που υπάρχει περιραίως ατμόσφαιρα σχεδόν οριζοντίως και καθέτος διαφθοράς και διαπλοκής. Αυτό όμως που μου έκανε φοβερή εντύπωση σήμερα και αισθάνομαι ότι είναι μια τομή πλέον, μια επαναστατική τομή στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι αυτό που πάλευε και οφείλω να το αναγνωρίσω και ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, όταν λιδωρήθηκε, όταν έφερε το βασικό μέτοχο για τα ΜΜΕ. Τα ντόπια ΜΜΕ βρήκαν συμμάχους τότε στην Ευρώπη προσωρινά. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, αν και δικαιώθηκε αργότερα. Σήμερα άκουσα με πραγματικό ενθουσιασμό τον Πρωθυπουργό της χώρας για ένα νομοσχέδιο που και αυτό λιδωρήθηκε. Φέρτε το επιτέλους, εκβιάζετε διάφορα τέτοια που πιστεύω ότι είναι εκατότερα των περιστάσεων. Θέλω να θυμίσω, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ότι για χρόνια, για δεκαετίες τώρα, και πιστεύω ότι κάποια στιγμή το έχετε νιώσει όλοι στο πετσί σας, ότι 4-5 καναλάρχες με 3-4 τραπεζίτες στην κυριολεξία έκανε κουμάντο στο πολιτικό κόσμο. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Και πιστεύω ότι όλα τα κόμματα, όχι μόνο εμείς σήμερα, γιατί χτες και εσείς και προχτές οι άλλοι, νιώσανε κάποτε στο πετσί τους τι θα πει παντοδυναμία το ΜΜΕ στη χώρα μας. Που για όσους δεν θυμούνται, θέλω να θυμίσω ότι ο υπεύθυνος του BBC που είχε έρθει πριν 10 χρόνια είχε πει ότι στην Ελλάδα επιβιώνει ενάμισο, μόνο ενάμισο μέσο. Εμείς έχουμε πάνω από 6, 7, 8. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις, και όχι μόνο οι 3 που γίναν τελευταία, που εμείς νιώσαμε στο πετσί μας την παντοδυναμία των ΜΜΕ, και εσείς έχετε νιώσει. Αλλάξανε πρωθυπουργοί, αλλάζαν υπουργοί. Βλέπατε να αναδεικνύουν άτομα που δεν μετράγανε και κάποιους ικανούς να τους πετάνε. Και ανάμεσα στα δικά σας τα κόμματα, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, άτομα που τα σέβομαι και είναι παροπλισμένα σήμερα γιατί λέγανε αλήθειες. Ήρθε η ώρα λοιπόν και το χαιρετίζω σαν επαναστατική κίνηση στην ανακοίνωση του Πρωθυπουργού πριν από μερικά λεπτά ότι τη Δευτέρα έρχεται για διαβούλευση αυτό το φοβερό νομοσχέδιο. Θέλω να πω κάτι. Δεν υπάρχει τάση και μπορεί να υπάρχει τάση ρεβανσισμού. Αν μου δίνετε πρόεδρε μισό λεπτό. Δεν υπάρχει τάση ρεβανσισμού και δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν είναι θέμα να τιμωρήσουμε κάποιον. Να βάλουμε τάξη. Κανόνας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας απαραίτητος είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πάνω απ' όλα δεν έχουμε τίποτα με κανένα εργαζόμενο σε αυτά τα μέσα. Απολύτως τίποτα. Ούτε καν με τους ιδιοκτήτες τους. Πιστεύουμε ότι στην αγορά πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Αυτοί οι κανόνες
Έχουμε ανάγκη από όλους εδώ μέσα να βοηθήσουν. Γιατί άκουσα έτσι λίγο επιπόλαια κάποιους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μερικούς άλλους, εμείς αυτό δεν ασχολιόμαστε κλπ. Όχι. Θα έρθετε να κάτσουμε να μιλήσουμε με λεπτομέρεια, να θωρακίσουμε την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κάποτε θα πρέπει η πολιτική να μπει πιο πάνω από τους επιχειρηματίες και είναι χρέος μας με μοναδική ευκαιρία να το κάνουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαχριστόπουλο για την τήρηση του χρόνου.